Φίλε και φίλοι του News Hub, γεια σας. Σήμερα φιλοξενούμενός μας στο News Hub είναι ο συγγραφέας, εικαστικός και καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης στον τομέα της φιλοσοφίας της τέχνης, κύριος Δημοσθένης Δαβέτας. Κύριε Δαβέτα, καλώς ορίσατε στο News Hub. Καλώς σας βρήκα, εσάς και τους ακροατές μας. Κύριε Δαβέτα, ο λόγος που κάνουμε αυτή τη συνέντευξη σήμερα είναι το βιβλίο σας που κυκλοφόρησε το 2001 από τις εκδόσεις Κάκτος, που έχει ένα τίτλο πρόκληση που μάλιστα είναι ερωτηματικός με τον τίτλο «Έχει ελληνικές ρίζες ο Ναπολέον». Το έχω εδώ μπροστά μου, να το δουν εκεί οι τηλεθεατές για να είναι σημείο αναφοράς. Έχει την εικόνα του Ναπολέοντα. Κάνατε ένα τόλμημα, γιατί στην Ελλάδα που εύκολα μπορεί να κατηγορηθείς ότι όλα τα κάνουμε ελληνικά και όλα τα οικειοποιούμαστε, επειδή έχουμε μια τέτοια ιστορική διαδρομή και ένα τέτοιο πολιτισμό, φαντάζομαι ότι η ιστορική τεκμηρίωση που έχετε κάνει είναι τέτοια για να μπορεί να αντικρούσει τον κάθε αντίλογο. Θέλω να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με τα πρόσωπα αυτής της ιστορικής διαδρομής. Ξεκινάτε από τον τελευταίο αυτοκράτορα της Τραπεζούντας, τον Δαβίδ τον Κομινό, το 1363, για να καταλήξετε μέσα από στοιχεία ιστορικά που έχετε βρει και από τα αρχεία της Γένοβας και από τη Γαλλία και από άλλα σημεία και από συγγραφικές πηγές, στον Τσάρλς Μποναπάρτε, που είναι ο πατέρας του μεγάλου Ναπολέοντα. Θέλω σιγά σιγά να ξεδιπλώνουμε το κουβάρι και θα κάνουμε μικρές στάσεις, γιατί κάθε σημείο του βιβλίου που κάνει μία στάση στα πρόσωπα ή στα γεγονότα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ξεκινάμε λοιπόν. Δαβίδ Κομινός, 1463. Λοιπόν, φανταστείτε, μιλάμε 9 χρόνια μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης. Τότε τι υπάρχει? Υπάρχουν διάφορες περιοχές τα οποία είναι τα λεγόμενα μικρά κράτη. Ένα από αυτά τα μικρά κράτη τα οποία έχουν επιβιώσει και δεν έχουν ακόμη υποστεί την άλωση των Τούρκων είναι η Τραπεζούντα. Εκεί έχουν καταφύγει οι Κομνηνοί και ο αυτοκράτορας Δαβίδ Κομνηνός είναι το αφεντικό του αυτού του κράτους, του μικρού αυτού κράτους. Ο Μωάμεθ κάνει μια συμφωνία με αυτούς και τους καλεί στην Κωνσταντινούπολη. Τους λέει λοιπόν ότι θα πρέπει να απαρνηθείτε τη θρησκεία σας, να γίνετε μουσουλμάνοι και εγώ θα σας αφήσω να διοικείτε. Ο Δαβίδ Κομνηνός το αρνείται. Ο Μωάμεθ θεωρεί ότι η στάση του είναι υπονομευτική και σκοτώνει όλα τα αρσενικά, τον ίδιο τον Δαβίδ και όλα τα αρσενικά της οικογένειας, και τη δε γυναίκα του την Ελένη την παίρνει στο χαρέμι. Η Ελένη πεθαίνει μετά από λίγο καιρό, από λίγους μήνες μάλιστα, γιατί από θλίψη, αλλά ο πιο μικρός, ο πιτσιρικάς της οικογένειας, ο Νικηφόρος, καταφέρνει και φεύγει. Γιατί μία Κομνηνή είχε παντρευτεί ένα Ουσμπέκο και μέσα από τη βοήθεια αυτού του Ουσμπέκου καταφέρνει και φεύγει ο μικρός και βρίσκει καταφύγιο στη Μάνη, που ήταν και αυτή όπως η Τραπεζούντα μέχρι τότε ελεύθερη και απάτητη από Τούρκους, ήταν δε τουρκοφάγοι όλοι οι Μανιάτες. Εκεί παντρεύεται την κόρη του προεστού, του πιο ισχυρού προεστού της περιοχής και κάνει ένα παιδί. Το παιδί αυτό μεγαλώνει και κάνει άλλα δύο παιδιά. Ένα των οποίων ήταν ο Γιώργος και το άλλο ήταν ο Στέφανος. Ο Στέφανος, ο εγγονός δηλαδή του Νικηφόρου, όλοι αυτοί βαφτισμένοι χριστιανοί, είναι και τουρκοφάγος. Δίνει μεγάλες μάχες με τους Τούρκους. Σε μία από αυτές χάνει τη ζωή του. Προς τιμήν του η οικογένεια αποφασίζει να τιμήσει το όνομά του. Πώς? Ο Στέφανος από την πόλη. Είμαστε, λέει, όλοι οπαδοί του Στέφανου από την πόλη. Στέφανος από την πόλη ξαφνικά γίνεται Στεφανόπολος. Στεφανόπολη, Στεφανόπουλος. Άρα οι Κομνηνοί μετατρέπονται σε Στεφανόπουλοι για δύο λόγους. Απ' τη μία γιατί θέλαν να τιμήσουν τον Στέφανο, απ' την άλλη γιατί ήθελαν
να κρύψουν λίγο τα ίχνη τους από τους διώκτες, τους Τούρκους. Έτσι η οικογένεια αρχίζει και ζει εκεί. Όμως υπήρχε μια άλλη μεγάλη οικογένεια γνωστή εκείνο τον καιρό στη Μάνη, οι οποίοι είχαν και ιταλική και μανιάτικη ρίζα. Οι γιατράκοι ή αλλιώς μέδικοι. Αυτή η οικογένεια της Ιταλίας, έτσι. Οι γνωστοί μέδικοι, ναι. Ένα, προέρχονται από την Ιταλία. Προέρχονται από την Ιταλία, αλλά ένα μέρος αυτών είχε πάει στον Ναύπλιο πριν την πτώση. Και έμειναν εκεί και από τότε αναμίχθηκαν με Έλληνες και μία τους ρίζα έφτασε στην Μάνη, που ήταν ισχυρή τότε. Αυτές οι δύο οικογένειες, Κομνηνοί και Μέδικοι, ζηλεύουν η μία την άλλη μεταξύ τους. Μισό λεπτό τώρα, γιατί αυτό δε... είναι ενδιαφέρον. Μισό λεπτό. Εδώ λοιπόν τώρα σε αυτό το σημείο, ακολουθώντας και τηρώντας το νήμα της ιστορικής διαδρομής, οι Στεφανόπουλοι πλέον, έτσι, γίνονται μια μεγάλη οικογένεια στη Μάνη και γίνεται μια βεντέτα, όπως γράφεται στο βιβλίο, μεταξύ των δύο οικογενειών. Επιδιδόμαστε δηλαδή στο αγαπημένο μας πόρο, γιατί και εμείς εδώ στην Κρήτη σε αυτά κάνουμε πρωταθλητισμό, θα έλεγα. Στις βεντέτες, το έχετε κι εσείς, ναι. Που είναι το Μήλο της Έρδος, είναι μία γυναίκα, έτσι. Μία γυναίκα. Ωραία. Μία γυναίκα, η οποία προτίμησε τον Στεφανόπουλο παρά τον Λιμπεράκη, ναι. Ο οποίος Λιμπεράκης ήταν από τη μεριά των Μέδικων και ήταν ο τοποτηρητής των Τούρκων στην περιοχή. Οπότε αυτός καταδίδει τους Στεφανόπουλους στους Τούρκους. Και οι Τούρκοι έρχονται να τους συλλάβουν. Αυτοί πρώτου πανικού μαζεύονται στο Ίτυλο, περίπου 900 άτομα, μπαίνουν σε ένα πλοίο γαλλικό εμπορικό το οποίο λεγόταν Σοβέρ, δηλαδή Σωτήρ, και φεύγουν με σκοπό τη Σικελία. Γιατί ήθελαν να πάνε εκεί που ήταν η Μεγάλη Ελλάδα, που ήταν Έλληνες. Μάλιστα. Όμως δεν μπορούν να πάνε εκεί, γιατί μένεται ο πόλεμος Γαλλίας-Ισπανίας και θα είχαν σκοτωθεί όλοι στη θάλασσα. Οπότε αναγκάζονται να πάνε στη Γένοβα, όπου οι Γενοβέζοι τους περίμεναν και τους υποδέχτηκαν με τιμές αυτοκρατορικής οικογένειας. Όμως οι τιμές που σου δίνουν οι Λατίνοι εκείνο τον καιρό είναι πάντοτε με ένα δόλο. Ποιος ήταν το δόλος? Να υποτάξουν αυτή την οικογένεια και να την έχουν σύμμαχό τους, συνεργό τους. Τους προτείνουν λοιπόν να πάνε να μείνουν στην Τοσκάνη. Μισό λεπτό, κύριε Δαβέτα. Αλλά... Να κάνω μια στάση, ναι. Οι Στεφανόπουλοι, όπως γράφεται στο βιβλίο, είναι κομβική σημασία σε αυτό, αλλάζουν την πίστη τους και γίνονται καθολικοί. Γίνονται στη Γένοβα. Στη Γένοβα γίνεται αυτό. Ναι, τους υποχρεώνει. Δεν γίνεται ποτέ καθολική πραγματικά. Μία από τη συμφωνία, αυτό που ήθελα να σας πω τώρα, είναι ότι αφού δεν μπορούν να πάνε ούτε στην Τοσκάνη, γιατί στην Τοσκάνη θα έπρεπε να διαχωριστούν και οι Στεφανόπουλοι δεν ήθελαν να είναι διαχωρισμένοι, τους προτείνει λοιπόν η Γένοβα, η Σύγκλιτος, τους προτείνει να πάνε στην Κορσική. Την έχει ήδη επισκεφτεί την Κορσική ο Ιωάννης Στεφανόπουλος και ο οποίος λέει ότι υπάρχει ένα μέρος που λέγεται Παόμοια, το οποίο μέρος είναι εγκαταλελειμμένο και θα θέλαμε να πάμε εκεί. Τους λένε λοιπόν αυτοί, θα σας διευκολύνουμε να πάτε με μία προϋπόθεση. Αλλά αυτά που λέω είναι γραμμένα. Με μία προϋπόθεση. Θα δεχτείτε την αρχηγία του Πάπα. Μάλιστα. Αυτοί υποχρεώνονται πλέον μπρος στο θέμα του θανάτου, στην απειλή του θανάτου, να το δεχτούν, αλλά ήταν κρυπτοορθόδοξοι, διότι συνέχισαν να λειτουργούν όταν πήγαν εκεί ορθόδοξα και πολλές φορές υπήρξαν καταγγελίες στην Παπική Εκκλησία ότι τα τελετουργικά τους παραμένουν ορθόδοξα. Οι Κορσικάνοι τώρα πώς τους υποδέχτηκαν? Οι Κορσικάνοι στην αρχή νόμιζαν ότι θα έφταναν κάποιοι σκλάβοι, όπως ερχόντουσαν από την Αφρική στην Αμερική, μέσα σε πλοία, πάμφτωχοι, ρακένδυτοι, και βλέπουν κάτι άρχοντες που βγαίνουν έξω, γεροδεμένους, αποφασισμένους, και τα χάνουν. Κρύβονται λοιπόν στην αρχή, δεν λένε τίποτα, αλλά μετά
παρατηρούν το εξής. Τα δύο αυτά χρόνια, από το 1677 μέχρι 79, αυτά τα δύο χρόνια η Παόμοια μετατρέπεται σε μικρό παράδεισο, χάρη στη λειτουργία των Μανιατών. Παραγωγή φρούτων, ένας μικρός παράδεισος έγινε αυτή. Και τότε ξαφνικά η Κορσικάνη, από φοβερή ζήλια, και επειδή είναι ένας λαός ο οποίος δεν αγαπάει πολύ τους ξένους, ακόμη και σήμερα, αρχίζει και λέει, θέλουμε την Παόμοια πίσω, διότι είναι δικά μας μέρη και διότι εσείς φέρατε τους ξένους αυτούς, οι οποίοι τελικά όχι μόνο δεν ήρθαν για λίγο, αλλά θέλουν να εγκατασταθούν και να μείνουν εδώ, να ζήσουν εδώ στα μέρη μας. Απ' την άλλη του ζηλεύει ο αρχηγός των καθολικών, ο διοικητής, ο καθολικός εκεί, ο οποίος βλέπει την υψηλή τους παραγωγή και πολλές φορές τους κλέβει και τα προϊόντα, χωρίς να τους πληρώσει. Το απογορύφωμα είναι ότι οι Κορσικάνοι μια μέρα, μετά τα δύο αυτά χρόνια, στείνουν παγίδα σε δύο νεαρούς, οι οποίοι πήγαιναν στη γειτονική πόλη της Σαγκών για να φέρουν δάφνες για την λειτουργία των τριών ιεραρχών και σκοτώνουν έναν από τους δύο νεαρούς Μανιάτες. Αυτό προκαλεί μεγάλη αντίδραση. Οι Μανιάτες κλείνονται στον εαυτό τους. Η περίοδος του παραδείσου τελειώνει και αρχίζει πια η δυσπιστία με τους Κορσικάνους. Για 50 χρόνια υπάρχει δυσπιστία. Αλλά αυτά τα 50 χρόνια δημιουργήθηκαν κοινωνικές αναταραχές στην Κορσική. Και έχουμε τότε την περίφημη Κορσικάνικη Επανάσταση με ηγέτη τον Παολί. Ο Παολί λοιπόν, επειδή θεωρεί ότι οι Μανιάτες που μένανε εκεί στην Παόμοια ήταν άνθρωποι της Γένοβας, επιτίθεται στους Μανιάτες. Αυτοί πρώτοι του κινδύνου να φανιστούν, βάζουν μπροστά τις εικόνες και τα γυναικόπαιδα και μετά από μια ηρωική έξοδο που θύμιζε Μεσολόγγι, μπόρεσαν και πέρασαν, με πολλά θύματα βέβαια και από τις δύο πλευρές, και πέρασαν και έφυγαν κυνηγημένοι και πήγαν στο Εάκιο, το οποίο Εάκιο παρέμενε ακόμη υπό την αιγίδα της Γένοβας και δεν ήταν επαναστατισμένο. Σταματάω τώρα και κάνω μια αναδρομή προς τα πίσω. Έχουμε φτάσει όταν το... πρωτοπήγαν. Για να ταξινομήσουμε λίγο έτσι, για τις χρονολογίες, έχουμε φτάσει, όπως γράφει στο βιβλίο, στο 1728. Έτσι. Ναι, αλλά ξαναγυρίζω υποχρεωτικά στο 1679, γιατί τότε που πήγανε οι πρώτοι Στεφανόπουλοι, ένα από τα δύο παιδιά του πρώτου Στεφανόπουλου λεγόταν Καλόμερος. Εδώ τώρα θέλω να σταθούμε. Ο Καλόμερος, ναι, Καλόμερος μπορεί να πάρετε όταν μεταφράζεται στα λατινικά. Ο Καλόμερος λοιπόν φεύγει και πάει στην Τοσκάνη για να εργαστεί, να κάνει business. Και ετοιμαζόταν να γυρίσει πίσω. Αλλά μέχρι να γυρίσει ο πατέρας του πέθανε. Αποφάσισε λοιπόν τότε να μείνει στην Τοσκάνη, στον Κοσμάτο Μέδικο, ο οποίος ήταν η λεγόμενη καλή πλευρά των Μεδίκων. Ήταν αυτός ο οποίος υποδεχόταν όλους τους Έλληνες που ερχόντουσαν στην Τοσκάνη και δεν κυνηγούσε τους Κομνηνούς. Και έμεινε δίπλα του. Ο εγγονός αυτού λεγόταν Κάρολος Καλόμερος Βοναπάρτης. Μιλούσαν όλοι τους ελληνικά και διατηρούσαν τις ελληνικές παραδόσεις. Την περίοδο λοιπόν που έχουμε την εξέγερση του Παολί, ο Κάρολος ή αλλιώς Τσάρλς Μποναπάρτε έρχεται, παντρεύεται μία Ιταλοκορσικάνα στην Κορσική και κάνει 8 παιδιά. Η γυναίκα του λεγόταν κυρία Λετίσια. Λετίσια Ραμολίνο, έτσι λεγόταν το όνομά της. Ένα από τα 8 παιδιά είναι ο Ναπολέον Βοναπάρτης. Αυτή λοιπόν είναι η διαδρομή από τον Δαβίδ Κομνηνό και το 1463 μέχρι την ώρα που φτάνουμε στο Ιωάκιο με τον Τζάρλς Μποναπάρτε, ο οποίος είναι ο πατέρας του Μεγάλου Ναπολέοντα. Στην αρχή του βιβλίου λέτε ότι το πρώτο ερέθισμα σας το έδωσε ένα σημείο από ένα βιβλίο μιας κόμης σας, που είπε επιλέξει ότι είναι ο Έλληνας
και μάλιστα ένας μεγάλος συγγραφέας της εποχής, ο Μπλακτζακ, τη βοήθησε στη συγγραφή του. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Λοιπόν, αυτή η κόμισα, ναι, αυτή η κόμισα, η Δούκισσα συγκεκριμένα, έχει το τίτλο της Δούκισσας, γιατί παντρευτεί τον κύριο Δούκα Νταμπραντές, ήταν κόρη του Δημήτρη Στεφανόπουλου, ήταν Ελληνίδα. Και ήταν αυτή και η μητέρα της τόσο στενά δίπλα με τον Ναπολέοντα, που κάθε μεσημέρι πήγαινε τον Ναπολέοντα και έτρωγε όταν ήταν στο Παρίσι σπίτι του. Κάθε μεσημέρι, καβάλα στα άλογα με τη συνοδεία του. Πήγαινε και έτρωγε. Στον δε αδερφό της, τον Δημήτριο Στεφανόπουλο, έμενε. Διότι Δημήτριο, θα τα πούμε πιο πέρα. Ας πάμε στην κόμισσα. Λοιπόν, στη Δούκισσα. Η Δούκισσα, λοιπόν, όταν πέθανε ο Ναπολέοντας, ήθελε να αποκαλύψει το μυστικό. Λέει στο βιβλίο ότι αποκαλύπτω το μυστικό, το οποίο τόσο καιρό ήταν κλειστό μυστικό, διότι τώρα που πέθανε ο Ναπολέοντας, πρέπει να πω την αλήθεια. Ο Ναπολέοντας, ο πατέρας του, ήταν καλόμερος και μεταξύ τους μιλάγανε, λεγόντουσαν οι καλομερίτες. Και μιλάγαμε στο σπίτι μας ελληνικά. Και ο Ναπολέοντας και εγώ, όλοι μας μιλάγαμε ελληνικά. Εκτός από τα κορσικάνικα ιταλικά και αργότερα τα γαλλικά. Άρα ο Ναπολέον μεγάλωσε ακούγοντας ελληνικά και διατηρώντας ελληνικές παραδόσεις. Να μείνουμε λίγο τώρα στην Δούκισσα, η Νταμπαρές, όπως λέτε, Στεφανοπούλου του γένους, η Δούκισσα, ναι. Έκανε με έναν διάσημο συγγραφέα της εποχής, που τη βοήθησε να γράψει αυτό το βιβλίο. Γιατί όταν δώσατε αυτό το στοιχείο ή και ακόμα από εκείνη την εποχή, κάποιοι προσπάθησαν να τη μειώσουν και την χαρακτήριζαν εφάνταστη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμως είναι τα στοιχεία που βάζετε για να αποδείξετε το ακριβώς αντίθετο για την συγκεκριμένη Δούκισσα. Κοιτάξτε να δείτε. Η Στεφανοπούλου ή αλλιώς Δούκισσα Νταμπραντές δεν ήταν οποιοδήποτε πρόσωπο. Ήταν μέσα στην υψηλή κοινωνία. Γιατί ο θείος της, ο Δημήτριος, κάποια στιγμή έκανε το εξής χαρακτηριστικό. Όταν ο πατέρας του, Κωνσταντίνος, πρέπει να σας γυρίσω λίγο εκεί για να το καταλάβετε τη συνέχεια, του εκμυστηρεύτηκε λίγο πριν πεθάνει την ιστορία της οικογένειας, του λέει όμως να μην πει σε κανένα τίποτα, αυτός τάχασε βλέποντας όλη την πορεία της οικογένειας. Και αντί να μην πει τίποτα, ήταν ιδιαίτερα διαφορετικός χαρακτήρας, θύμωσε και με όλα αυτά τα στοιχεία πήγε στο Λουδοβίκα 16 και του τα παρουσιάζει. Και του λέει, ορίστε, αυτοί είμαστε. Ο Λουδοβίκος παίρνει τα στοιχεία αυτά, τα δίνει στον υπεύθυνο έρευνας και του τα επιστρέφει και του λέει, είναι αληθινά, είναι η οικογένεια Κομνηνών. Και αυτόματα αναβαθμίζεται η οικογένεια σε βασιλική οικογένεια και ο δε Δημήτριος Στεφανόπουλος σε πρίγκιπα. Ως πρίγκιπας ανέλαβε να γίνει ο κηδεμόνας του Ναπολέοντα. Προσέξτε, δεν πήγε κάποιος άλλος από την οικογένεια. Πήγε ο θείος του, Στεφανόπουλος. Και ο Στεφανόπουλος δίνει εγγύηση για να μπει ο Ναπολέοντας στη στρατιωτική σχολή. Αλλιώς δεν θα έπαιρνε ο Ναπολέοντας. Αυτό είναι κομική. Και ποιο είναι το κείμενο? Και ποιο είναι το κείμενο που γράφει ο Ναπολέοντας, το πρώτο κείμενο, σε ηλικία 15 χρονών? Γιατί όταν είχε μπει από 12 χρονών στις σχολές, το πρώτο κείμενο που έγραψε ήταν περί της στρατιωτικής αγωγής των Μανιατών Σπαρτιατών. Για ποιο λόγο ο Ναπολέοντας, ένα παιδί 12 χρονών, το οποίο μπαίνει στρατιωτική σχολή, που έχει μπροστά του όλη τη δυνατότητα να γράψει ό,τι θέλει από την πλούσια ελληνική θεματογραφία, προτιμάει να γράψει για ένα μικρό μέρος το οποίο δεν το ήξερε κανένας τότε, τι μάνι. Κάποιος λόγος υπάρχει. Όλα αυτά τα ερωτηματικά τα... Όταν λοιπόν η Δούκισσα Νταμπραντές άρχισε να θέλει να γράψει, τότε αυτοί ήταν φίλοι και του Ουγκό
και δύο άλλων συγγραφέων. Πολύ μεγάλο. Ήταν φίλοι του Βίκτορα Ουγκό. Στην κηδεία της ο Βίκτορας Ουγκό ήταν εκεί. Άρα λοιπόν, προωθείται από τους Γάλλους συγγραφείς, οι οποίοι της λένε, γράψε την ιστορία της οικογένειάς σου και αφιέρωσε ιδιαίτερο κεφάλαιο στο Μέγα Ναπολέοντα. Έτσι γράφτηκε. Γράφτηκαν τα απομνημονεύματά της, τα οποία με το που βγήκαν, ήταν λίγο μετά το θάνατο Ναπολέοντα, έγιναν ανάρπαστα. Σε αυτά γράφει ξεκάθαρα ότι ο Ναπολέον λεγόταν Καλόμερος Μποναπάρτε και η οικογένειά του προέρχεται από τη Μάνη. Στο σημείο αυτό θέλω να σταθούμε λίγο. Έχετε κάνει αναφορά και στο παρελθόν ότι στα πλαίσια της έρευνας που κάνατε, όταν πήγατε να βρείτε τη ληξιαρχική πράξη αλλαγής του ονόματος από Καλόμερος σε Στεφανόπουλος, στα αρχεία της Γένοβας, ας πούμε, που ψάξατε, δεν το βρήκατε. Πώς το αιτιολογείτε αυτό? Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, και αυτό ήταν που μου κίνησε τις υποψίες. Για να μην υπάρχει σημαίνει ότι κάποιος είχε λόγο να μην φαίνεται. Και αυτός που είχε λόγο να μην φαίνεται, και αργότερα το είδαμε, ήταν ο ίδιος ο Ναπολέοντας. Αυτό είναι το περίεργο. Ο Ναπολέοντας είχε σαν προσωπικότητα δύο χαρακτηριστικά. Πρώτον, το σύνδρομο του κυνηγημένου μετανάστη, αλλά σε λεγόμενο εσωτερικό, στην οικογένεια, αλλά και το σύνδρομο του αυτοκρατορικού γένους. Με αποτέλεσμα να θέλει να δείξει στους Γάλλους ότι είναι πιο Γάλλος από τους Γάλλους. Γι' αυτό έκρυβε δηλαδή και ταυτόχρονα, την ιστορική του ρίζα. Γι' αυτό έκρυβε την ιστορική του ρίζα. Ναι, διότι οι Γάλλοι ήδη δεν θεωρούσαν τιμή το ότι είχε γεννηθεί στην Κορσική. Τον θεωρούσαν κατσαπλιά οι αντίπαλοι του, οι ευγενείς. Και έχω πολλά περιστατικά αναφέρω στο βιβλίο, όταν προσπαθούσαν γύρω του να μιλήσουν κορσικάνικα, το αναφέρω στο βιβλίο, το αναφέρω περιστατικά, τους απαγόρευε και λέει σταματήστε, θα μιλάτε μόνο γαλλικά. Αυτό είναι καθαρά το σύνδρομο ενός μετανάστη που θέλει να προσαρμοστεί. Υπάρχει εκεί στο βιβλίο και ένα περιστατικό με την αδερφή του που είπε ότι τους απαγόρευσε να μιλάνε κορσικάνικα και εκεί έχει μια σκηνή με την αδερφή του. Για πείτε μας αυτό λίγο. Ναι, όχι την αδερφή του, την θεία του θα λέγαμε, την Πανόρια. Την Πανόρια, ναι. Ήταν αδερφή του Στεφανόπουλου, του Δημήτρου, που ήταν ο κηδεμόνας του. Κάποια στιγμή αυτή του είχε ζητήσει, κλασική Ελληνίδα, του είχε ζητήσει να βρει δουλειά σε ένα Στεφανόπουλο από την Κορσική. Και τον πίεζε να του βρει δουλειά στο Παρίσι. Ο Ναπολέοντας μπορεί να ήταν ισχυρός, αλλά ήταν πολύ άτεκτος. Δεν ήθελε να δώσει δικαιώματα. Δεν του άρεσαν ίντριγκες κτλ. Ήταν ο παδός του κράτους δικαίου. Παιδί της Γαλλικής Επανάστασης, του διαφωτισμού. Και όλο το ανέβαλε. Και ένα μεσημέρι από αυτά που πήγαινε σπίτι της, του λέει αυτή, τι έκανες τελικά με το Στεφανόπουλο. Λέει, θα το δώσω μια άλλη φορά. Και θύμωσε αυτή και λέει, κάθε φορά που λες το ίδιο, έξω από το σπίτι μου. Τα χάσανε όλοι. Η κυρία Πανόρια, έτσι τη λέγανε, η κυρία Πανόρια, λέει στον Ναπολέοντα, έξω από το σπίτι μου, που όποιος τόλμαγε να τον κοιτάξει στα μάτια, φοβότανε ότι θα χάσει τη ζωή του, και του λέει, έξω από το σπίτι μου. Και όχι μόνο αυτό, αυτός φεύγει με σκυμμένο κεφάλι, δεν λέει κουβέντα, και μετά έρχεται ο υπασπιστής του, σχεδόν γονιπετής, και της λέει, κυρία Πανόρια, συγχωρέστε τον, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημα και δεν μπορεί να είναι άσχημα ο στρατιλάτης μας. Και αυτή λέει, όχι, δεν το συγχωρώ, να μάθει να είναι άντρας και να κρατάει τα λόγια του. Προσέξτε αυτό το μανιάτικο, έτσι, αυτό το να είναι άντρας και να κρατάει τα λόγια του. Όταν του ζήτησα και μου είπε ναι, περιμένω αυτό το πράγμα. Εάν δεν κάνει αυτό, δεν θα το ξαναδώ. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε δηλαδή, για να μιλήσει κάποιος στον Ναπολέοντα έτσι, σημαίνει ότι κάποια σχέση έχουν μεταξύ τους. Ναι, εξυπακούεται.
Οδεύοντας λίγο προς το τέλος, θέλω να σταθούμε την Κρήτη, τη σχέση του Ναπολέοντα με την Κρήτη, θα την αφήσω στο τέλος. Όμως, επειδή παρουσιάζετε στο βιβλίο σας τις θέσεις του για την Ελληνική Επανάσταση, έχετε αναφερθεί και δημοσίως όποτε σας έχει ζητηθεί ότι η εξέλιξη της παγκόσμιας ιστορίας θα ήταν διαφορετική αν δεν άκουγε τους συμβούλους του και κυρίως το διευθυντήριο, και αντί για να κατευθυνθεί προς την Αίγυπτο και εν συνεχεία στη Ρωσία, ερχόταν προς την Ελλάδα, και από ό,τι λέτε στα απομνημονήματά του το έχει αναφέρει και το λέτε αυτό στο βιβλίο σας. Έτσι είναι. Ο Ναπολέοντας είχε σκοπό να ξεκινήσει την επανάσταση στην Ελλάδα, γι' αυτό και είχε στείλει τους δύο Στεφανόπουλους στη Μάνη για να διαπραγματευτούν, για να κάνουν μια έρευνα, για να ξεκινήσει την επανάσταση από εκεί. Αλλά ξαφνικά έχω την εντύπωση ότι επειδή θα γινόταν πανίσχυρος, άμα έπαιρνε την Ελλάδα, μετά συμβολικά θα μπορούσε να προχωρήσει Αίγυπτο και σε όλη αυτή τη Μεσόγειο και να άφηνε τελευταία τη Ρωσία, οι Ρώσοι θα ήταν αποκλεισμένοι στα μέρη τους. Και οι Ρώσοι είχαν βλέψεις για την Ελλάδα, γιατί θεωρούσαν ότι το Βυζάντιο είναι αυτοί που το εκπροσωπούν. Και μάλιστα ζητούσαν από τον Ναπολέοντα επανειλημμένα να χωρίσει τα δύο την Κωνσταντινούπολη, και αυτός αρνιόταν. Οπότε τι έγινε? Ο Γάλλος πρεσβευτής είδε ότι ο Ναπολέοντας πάει να αποκτήσει τεράστια δύναμη μέσα από αυτές τις κινήσεις και στέλνει μια επιστολή στο διευθυντήριο, ο Γάλλος πρεσβευτής που ήταν στην Κέρκυρα, στην Ιόνιο Πολιτεία εκείνο τον καιρό, και λέει ότι να μην έχουμε εμπιστοσύνη στους Μανιάτες, γιατί όταν έγιναν τα ορολογικά, δηλαδή τότε που ήρθαν οι Ρώσοι να ξεσηκώσουν τους Έλληνες, έστρεψαν τα όπλα τους εναντίον, οι Μανιάτες εναντίον των Ρώσων. Μα ήταν προφανές. Η λογική λέει ότι αυτοί θέλανε τον Ναπολέοντα και τους Στεφανόπουλους. Είναι λογικό ότι θα χτυπούσαν. Δεν θα δεχόντουσαν την αρχηγία των Ρώσων. Οι Γάλλοι όμως θεώρησαν ότι αυτό ήταν ένα λάθος το οποίο θα μπορούσε να οδηγήσει στη στρατηγική ήττα, και ο Ναπολέοντας δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει από την Ελλάδα την πορεία του, αλλά να πάει στην Αίγυπτο. Πήγε και ο ίδιος αναγνωρίζει ότι ήταν λάθος. Λέει ότι ήταν λάθος που τους άκουσε. Όμως πηγαίνοντας για την Αίγυπτο, και ενώ τον κυνηγούσαν οι Εγγλέζοι, σε πολύ κοντινή απόσταση σήγησε όλα τα πλοία, σταμάτησε να βαράνε κουπί για να μην τους καταλάβουν. Μιλάμε σε απόσταση 100-200 μέτρα, δεν ξέρω πόσο ήταν, ίσως πιο πολύ, γιατί δεν φαινότανε τότε, ήταν και ομίχλη. Πέρασε ο στόλος ο Εγγλέζος δίπλα. Τότε ο Ναπολέοντας, για να μπορέσει να γλιτώσει σε περίπτωση που γινόταν καταστροφή, τον φυγάδευσαν στην Ιερά Πέτρα. Εκεί και έμεινε στην Ιερά Πέτρα, ναι, και έμεινε στο σπίτι μιας κριτικιάς. Ποια ήταν αυτή, δεν ξέρω. Πρόσφατα ανακαινίστηκε το σπίτι, το οποίο και υπάρχει και μια ταμπέλα, μια σήμανση ειδική. Πρόσφατα ανακαινίστηκε το σπίτι το οποίο έκανε διαμονή ο Μέγας Ναπολέοντας. Υπάρχει μια μικρή ιστορία όμως, εκεί να μας την πείτε για να κλείσουμε αυτό. Ναι, εκεί λοιπόν είχε το εξής. Ήτανε πολύ περιποιητικοί όλοι με τον Ναπολέοντα, αλλά δεν ήξεραν ότι ήταν ο μεγάλος Ναπολέοντας. Νόμιζαν ότι ήταν απλά ένας Γάλλος στρατιωτικός. Αφού λοιπόν ένιωσε αυτός περιποίηση κτλ., την άλλη μέρα το πρωί τους ρώτησε αν έχουν κάποιο παράπονο από τους Γάλλους. Και λένε αυτοί, καλά είναι, αλλά μας χρωστάει λεφτά ο Γάλλος πρόξενος και δεν μας τα επιστρέφει ποτέ. Ωραία, λέει αυτός. Πάρτε αυτή την επιστολή και να την πάτε στο Γάλλο τον πρόξενο. Τι είναι αυτό, μην ανησυχείτε, απλά δώστε την. Και έφυγε. Τον πήραν δηλαδή και τον πήγανε στο πλοίο. Την άλλη μέρα τον πήγε αυτή στον πρόξενο και κόντεψε να πέσει κάτω ο πρόξενος. Έτρεμε, ήταν κατακίτρινος. Και λέει, ήτανε ο Μέγας Ναπολέοντας, ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης, ήταν εδώ, στο σπίτι σας, καταλάβατε ποιος ήταν? Λένε αυτοί, όχι. Ήταν ο Ναπολέοντας Βοναπάρτης ήταν εδώ. Και τους έδωσε αμέσως τα χρήματα. Μάλιστα. Με αυτό λοιπόν τον επίλογο θα κλείσουμε. Περισσότερες λεπτομέρειες σίγουρα είναι στο βιβλίο και υπάρχει και μια συνοχή. Και μάλιστα βάζεται και ένα προβληματισμό ότι η οικογένεια Βοναπάρτη ήταν συνδεδεμένη με την Ελλάδα και αργότερα. Γιατί λέτε την ιστορία του Παύλου Μαρία Βοναπάρτη,
ο οποίος γνωρίστηκε και με την οικογένεια Μπότσαρη, αλλά τις περισσότερες λεπτομέρειες θα τις αφήσουμε να τις δεις στο βιβλίο. Ας αφήσουμε να διαβάσουν και το βιβλίο, να διαβάσουν και λίγο από το βιβλίο. Δεν είναι μεγάλο, αλλά νομίζω ότι θα αρέσει. Είναι εκδόσεις Κάκτος. Κάκτος, ναι, το είπαμε στην αρχή. Λοιπόν, κύριε Δαβέτα, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ. Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Στο Επανειδήν, στην όμορφη Κρήτη. Στο Επανειδήν. Στην αγαπημένη μου Κρήτη.